Αυτός είναι ο σεισμογράφος που κατασκεύασε ο Κωνσταντίνος Τραπιεράκης, μαθητής του Γυμνασίου Χερσονήσου. Και όλα αυτά στο πλαίσιο πανελλήνιου διαγωνισμού με θέμα «Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο» με την εργασία του να βραβεύεται ανάμεσα στις 10 καλύτερες. Ενώ ήξερα ότι υπήρχαν μηχανήματα πώς να μετράνε το σεισμό, δεν ήξερα πώς ήταν να τον φτιάξω. Και είδα απλώς κάποια μοντέλα στο ίντερνετ και τον έφτιαξα. Τώρα νιώθω πολύ ευχαριστημένος που μπήκα στην Πανελλήνια Δεκάδα. Για τη σημαντική αυτή διάκριση μίλησε η Διευθύντρια του Γυμνασίου, Κατερίνα Κυλάδη. Βραβεύτηκε ανάμεσα στις 10 καλύτερες πανελλαδικά, ανάμεσα σε εργασίες μαθητών δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, γενικών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Είναι πολύ ελπιδοφόρο και σημαντικό που νέοι άνθρωποι, εάν και αργότερα ασχοληθούν ως επαγγελματίες, να βοηθήσουν την καλύτερη διαβίωσή μας. Υπερήφανη για τον γιο της, η Κατερίνα Χατζηβασίλη. Φυσικά είναι κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ ξεχωριστό. Το παιδί μου διακρίθηκε, ό,τι καλύτερο. Αυτό δεν έχω να πω. Είναι πολύ έντονο το συνέστημα και πολύ υπερηφάνεια. Ο Κωνσταντίνος δημιούργησε το σεισμογράφο πέρυσι, την περίοδο της καραντίνας, με την καθοδήγηση δύο καθηγητριών, με τον ίδιο να μας περιγράφει το όλο εγχείρημα. Όταν γίνεται ένας σεισμός, το βαρύδιο μαζί με το μολύβι κουνιέται και καταγράφει στο κύλινδρο, το χάρτινο κύλινδρο, πόσα ρίχτερ ήταν ο σεισμός. Γιατί έχω ακούσει ότι όταν πρωτογίνεται σεισμός κόβεται το ρεύμα. Και εγώ ήθελα απλώς να φτιάξω ένα σεισμογράφο που να μην περιέχει ρεύμα. Γενικά του αρέσει να βρίσκει καινούριους τρόπους, να απασχολεί το χρόνο του, να έχει ένα ποιοτικό χρόνο. Ναι, φυσικά σαν παιδί και θα παίξει. Και γι' αυτό αξίζουν διπλά συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο. Βέβαια με τη βοήθεια των διεκπαιδευτικών του σχολείου που δίδασκαν πέρσι στο σχολείο, της εκπαιδευτικού τεχνολογίας κυρίας Σοβανοπούλου Ευαγγελίας και της εκπαιδευτικού φυσικής κυρίας Ελευθερίου Μαρίας. Ο διαγωνισμός ήταν στη διοργάνωση της Ελληνογερμανικής Αρρωγής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα σεισμογράφο στο σπίτι σου, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γενικά στο Αλκαλοχώρι γίνονται πάρα πολλοί σεισμοί και το χρειαζόμαστε τον σεισμογράφο στη ζωή μας.